συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και το γενικά το τρόπο και το σκορ. Σίγουρα έχουμε πάρει ένα μικρό προβάδισμα του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε με ποιον παίζουμε, ξέρουμε τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και σοβαροί στο δεύτερο παιχνίδι. Είχα πει πριν τα παιχνίδια αυτά ότι παίζουμε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, οι πυραμίδες είναι πειρασμένες. Μία ομάδα ίσως πάρει κάποιο προβάδισμα μετά το πρώτο μάτς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς. Δεν έχει διορίσει όμως κάτι. Ο αντιπάλος μας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι μας και όταν θα έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να παρουσιαστούμε πανέμορφα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την βοήθειά του. Το έχω πει ότι η παρουσία του δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στα παιδιά. Τους θέλουμε συνέχεια κοντά μας και ιδίως τώρα που αρχίζει μια σειρά μεγάλων παιχνιδιών, όσο πιο πολύ έρχονται, τόσο καλύτερο για την ομάδα. Με 4 παιχνίδια φωτιά σε 10 μέρες και τον τρόπο που το χειριστήκατε, πιστεύετε ότι αισθάνεστε μια πρώτον μια δικαίωση για ενός προς τη διαχείριση του υλικού, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το υλικό του Παναθηναϊκού, ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα αρνητικά του εισαγωγικά. Και το δεύτερο, με ένα 2-0 που δίνει, όπως είπατε και εσύ, ένα καλό προβάδισμα στον Παναθηναϊκού. Πόσο εύκολη είναι η πνευματική διαχείριση για τη ρεβάνς της ομάδας? Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα να πω ότι για το πρωτάθλημα θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Για το κύπελλο είναι δεμένα τα παιχνίδια. Είναι δύο παιχνίδια και αν πρώτα θεώ περάσουμε, υπάρχει ο τελικός. Άρα καταλαβαίνετε ότι η προτεραιότητα υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι. Η δική μου δουλειά ήταν να ετοιμάσω όσο καλύτερα μπορώ την ομάδα μου για αυτό το παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαι ούτε περήφανος ούτε ευχαριστημένος για την εμφάνιση της Κυριακής. Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα. Και είπα ότι επειδή ακολουθούν ακριβώς αυτά τα παιχνίδια και θα έχουμε προβλήματα, αν δεν παίζανε σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες μου, δεν θα ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν στα επόμενα. Όχι, δεν αισθάνομαι δικαιωμένος. Σας είπα ότι αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου είναι πώς θα ετοιμάσω καλύτερα την ομάδα μου για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα υπάρχει μικρό προβάδισμα. Καλό σκορ, καθαρό σκορ 2-0, όμως δεν έχει τελειώσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα μες στην έδρα του. Οπότε εμείς θα πρέπει να ετοιμαστούμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν έχουμε στο μυαλό μας το σκορ του 2-0, νομίζω ότι καλύτερα να μην πάμε. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε, να πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ καλό αντίπαλο, όσο καλύτερα μπορούμε κι εμείς. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Πόσο πιο πολύ προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι θα πάτε στην Τούμπα μετά από αυτό που έγινε την Κυριακή? Νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο αντιπαλός μας, ξέρουμε τι δυναμική έχει στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο το παιχνίδι της Κυριακής. Και άλλες φορές πάντα όπως έχει παίξει με τους θεωρητικά βασικούς του και έχει δεχτεί 3 γκολ σε ένα σεμέντεχο. Δεν λέει κάτι αυτό. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε και να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε. Θα πρέπει να κυνηγήσουμε τον γκολ. Δεν είμαστε ομάδα που μπορεί να παίξει άμυνα. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται αυτό. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να δημιουργήσει φάσεις. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει, θα μας ενδιαφέρει, δεν θα είναι να μυθούν. Ένα πάνω να παίξουμε ποδόσφαιρο για να δημιουργήσουμε κάποιο γκολ. Με βάση αυτό που λέτε τώρα, το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε 3 τελικές τελικά, μία μεγάλη φάση, θεωρείτε ήταν δική του κυρίως αδυναμία ή επιτυχία δική σας σε τακτικό κομμάτι, σε οπουδήποτε άλλο? Νομίζω εμείς ήμασταν πολύ καλοί σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πολύ καλοί, δηλαδή ήμασταν συγκεντρωμένοι. Είχαμε ίσως περισσότερη φρεσκάδα από τον αντίπαλο σε κάποιες θέσεις. Πάγω πολύ καλά, πολύ καλούς ακριβώς παίκτες. Σήμερα δεν μπορέσαμε να τους αφήσουμε να βοηθήσουμε στην ανάλυση του παιχνιδιού. Είχαν παίξει και σχεδόν 90 λεπτά και ο Μάτος και ο Λεώβας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν σημαντικό για μας. Είμαστε καλά εμείς όμως, δηλαδή παίξαμε εμείς. Αυτό ήταν. Αλλά όταν εμείς είμαστε καλά, νομίζω ότι είμαστε, το επίπεδό μας είναι αρκετά υψηλό, θα έλεγα. Από πολλές τακτικές και διαχείρισης, πιστεύετε ότι ήταν το κορυφαίο παιχνίδι μέσα στον πάγκο στον Παναθηναϊκό? Δεν θέλω να πω εγώ συνέντευξη. Εγώ σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση ότι η δουλειά του προπονητή είναι να ετοιμάζει
τις καλύτερες συνθήκες για την ομάδα του. Εμένα δεν μου γίνονταν κανένας ότι μετά από αυτό που έκανα την Κυριακή θα κερδίσουμε σήμερα. Η δική μου δουλειά όμως είναι να παρουσιάσω όσο πιο φρέσκα γίνεται την ομάδα, όσο πιο καλά διαβασμένη. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που το σκορ ήρθε, μπορούμε να πούμε ότι καλά έκανα. Αλλά δεν το βλέπω έτσι. Γιατί σας είπα και το, στο παιχνίδι της Κυριακής θα ήθελα να διεκδικήσουμε το πράγμα. Το σκορ αυτό το καθαρό 2-0 λέει ότι το σκορ είναι Παναθηναϊκός στην Τούμπα θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για τον Πάκο να το ανατρέψει. Η πρώτη στόχευση στη ριβάντσα είναι να ψάξει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο στόχο είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σας είπα ότι εμείς δεν είμαστε ομάδα που μπορούμε να αμυνθούμε. Ο τρόπος παιχνιδιού μας που παρουσιάζουμε στο τελευταίο διάστημα είναι επιθετικό ποδόσφαιρο. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πετύχουμε κάποιο τέρμα. Αν πάμε να αμυνθούμε, δεν θα έχουμε καμία τύχη. Σήμερα ο Λέντο ήταν ο παίκτης ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούτα, θα λέγαμε, σε αυτήν την χάρη του Παναθηναϊκού, σκοράζοντας το δεύτερο τέρμα. Στη ρεβάνση όμως ενδεχομένως να μην υπάρχει με τα τελευταίες εξελίξεις για την τιμωρία. Πόσο δυσκολεύεται τη σκέψη σας όσον αφορά τη ρεβάνση? Κοιτάξτε, τα προβλήματα σε εμάς συνέχεια εμφανίζονται. Σε μένα είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης αξίας, είναι πολύ σημαντική βοήθεια που όταν έρχεται από πίσω, από τον πάγκο. Από εκεί πέρα όμως θα δούμε την απόφαση και ανάλογα θα ετοιμαστούμε με τους παίκτες που έχουμε. Το ρόλο του και μόλις θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται στην ομάδα. Οπότε θα περιμένουμε να βγει η απόφαση και θα δούμε. Καλή ερώτηση, Παρχή. Ευχαριστώ. Καλή ανάστηση όλοι. Επίσης, να είστε καλά.